Παπαντή, 2 Φεβρουαρίου, μία από τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας που αναφέρονται τόσο στο Δεσπότη Χριστό όσο και στην Παναγία μας, είναι η σημερινή εορτή της Παπαντής για την οποία μας μιλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στις 40 μέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, η Παναγία με τον Ιωσήφ τον έφεραν στο ναό για να τον αφιερώσει στο Θεό σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή και συγχρόνως να γίνει η τελετή του καθαρισμού της Θεοτόκου από τη λοχεία της. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο ήταν ανάγκη να γίνει. Από τι να καθαριστεί η Θεοτόκος και σε ποιον να αφιερωθεί ο Θεός? Όμως έγιναν και τα δύο για να μας διδάξει την τήρηση του νόμου. Μάλιστα, ο Ιωσήφ, σαν φτωχός άνθρωπος, πρόσφερε ό,τι όριζε ο νόμος για να εξαγοράσει το θείο βρέφος και ένα ζευγάρι τριγώνια για τον εξαγνισμό της Παρθένου. Εκεί στο ναό το βρέφος υποδέχονται δύο γέροντες, ο Σιμεών ο δίκαιος και η Άννα η προφήτης. Ο Σιμεών με ευλάβεια τον πήρε στην αγκαλιά του ψιθυρίζοντας «Νην απολύς τον δούλο σου δέσποτα εν ειρήνη». Έπειτα στρέφεται προς τη μητέρα και προφητικά της μιλά για το πάθος του Χριστού, ότι την ψυχή της θα περάσει ρομφαία πόνου. Τούτη τη στιγμή πλησίασε και η γερόντισσα Άννα, που προφητικά μιλούσε σε όλους ότι τούτο το βρέφος την γην και τον ουρανόν στερέωσε. Επίκεντρο της μεγάλης αυτής εορτής είναι η Καλαμάτα με την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας.